Πάμε λοιπόν τώρα στη συζήτησή μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Χρήστος Μαντάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιωαννίνων και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαντά. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το χθεσινό περιστατικό που είδαμε στο χωριό που πραγματοποιήθηκε. Εκεί είχε μία εκδήλωση, καταρχήν να πούμε, προς τιμήν των πεσόντων χθες, με αφορμή την 28 Οκτωβρίου, στις Βουλιαράτες της Αλβανίας. Και εκεί είδαμε ότι έπεσε νεκρός και από αλβανικά πυρά, από τους αλβανούς αστυνομικούς, ένας νέος ομογενής, ένας νέος άνθρωπος. Έχετε κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής, αν έχετε, τι ακριβώς έχει γίνει, τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα, γιατί ζητάει και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κάποιο διάβημα και κάποιες απαντήσεις για αυτό το περιστατικό. Το πρώτο που ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι τη βαθιά μου θλίψη για το θάνατο του νεαρού ομογενή. Είναι ένα τραγικό γεγονός, έτσι όπως εξελίχθηκε, σε μια μέρα γιορτής για την εθνική μας επέτειο στο χωριό Βουλιαράτες, στο οποίο είχα την τιμή να πάω το 2012 σαν εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Βουλή, σε ένα χωριό που είχε για πρώτη φορά κυβερνητική παρουσία από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ζορμπά, και σε μια, θα έλεγα, στιγμή όπου είχε προχωράει η αναγνώριση και ταυτοποίηση των πεσόντων στην περιοχή και έγινε αυτό το περιστατικό. Και εγώ θα μείνω, διότι νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και προσεκτικοί με τον εαυτό μας στο σχολιασμό τέτοιων γεγονότων, θα μείνω αυστηρά στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών ζητάει με αποφασιστικό τρόπο την πλήρη διελεύκανση του ζητήματος και νομίζω ότι είμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε πλήρη διελεύκανση των γεγονότων, του τι συνέβη, γράφονται διάφορα. Δεν θέλω να μπω σε αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια, θα έλεγα, αναζήτηση, άνθρωποι που δεν έχουμε αρμοδιότητα γι' αυτό. Οφείλουμε όμως να απαιτήσουμε, όπως απαιτούμε ως χώρα, πλήρη διελεύκανση αυτού του γεγονότος που οδήγησε στην απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και δεύτερο, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, δεν πρέπει γύρω από αυτό το γεγονός να υπάρξει οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση και ιδιαίτερα αναδίπλωση εθνικιστική ένθεν και ένθεν. Διότι αυτό το οποίο δεν μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή και στη συγκεκριμένη περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή είναι το να πάρουν στα χέρια τους αυτή την υπόθεση ακραία εθνικιστή κύκλη ένθεν και ένθεν. Τα γεγονότα βέβαια σας έχουν προλάβει, γιατί είχαμε μια άγρια συμπλοκή σήμερα στο Γέρακα, χθες το βράδυ, μάλλον μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών, με σοβαρούς τραυματισμούς. 4 αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι και υπήρξε συμπλοκή με την αστυνομία στην περιοχή. Συγκρούστηκαν σε 6 άτομα. Κάποιοι είναι πολύ σοβαρά. Ακούστηκαν για όπλα, πιστόλια, μαχαίρια. Δηλαδή υπάρχει ήδη ένα κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Φοβάστε αυτό τώρα, μήπως έτσι περάσει στον κόσμο. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια περιοχή που έχετε πάει, που έχει πολλούς ομογενείς, έτσι. Έχει πολλούς ανθρώπους, έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, έχει παιδιά, πολλά μικρά νέα παιδιά. Έτσι. Ήταν η κυρία Ζορμπά χθες, η κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, και έκανε και μία ανάρτηση στο Facebook, στον προσωπικό της λογαριασμό, που έδωσε ξεκάθαρα την εικόνα τι έγινε, ότι μέχρι το μεσημέρι στις 3 δεν υπήρξε καμία ανησυχία. Μετά πληροφορηθήκαμε ότι κάποιος ομογενής μέχρι Καλάζνικοφ έχει απειλήσει και η διαφωνία του ήταν στη συμφωνία, όπως είπα τώρα, των δύο κυβερνήσεων για να αποκατασταθεί η μνήμη των νεκρών στην περιοχή. Καμία σημεία δεν κατέβηκε επί κυρία Ζορμπά, επί αποστολή της σημαίας. Όμως υπάρχει ένα κλίμα αυτή τη στιγμή. Έτσι δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Κοιτάξτε, το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να πυροδοτήσουμε εντάσεις. Και αυτά τα γεγονότα που αναφέρετε, τα οποία τα πληροφορήθηκα κι εγώ λίγο πριν μπω στο στούντιο,
είναι γεγονότα που θα έλεγα δεν απαντούν σε αυτό που πρέπει να πάρουμε απαντήσεις. Γιατί απαντήσεις πρέπει να πάρουμε σίγουρα στις συνθήκες που υπήρξε αυτή η τραγική κατάληξη. Τη συγκεκριμένη και γιατί, μέρα, όπως είπατε. Γιατί φτάσαμε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πυροδοτηθούν και εδώ θέλει, θα το πω με σαφήνεια, δημοκρατικό μέτωπο απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση πολιτικής εκμετάλλευσης και αναζωπήρωσης παθών που δεν χρειάζονται καθόλου. Θέλει μέτωπο σε αυτό, θέλει απόλυτη καταδίκη όλων αυτών που μπορεί να επιχειρήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αναζωπηρώσουν εθνικιστικά πάθη. Έχουμε διαφορές με τη γείτονα χώρα, αλλά αυτές οι διαφορές οφείλουμε και πρέπει να τις λύσουμε στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, με μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, συνετή και σόφρονα εξωτερική πολιτική, στο πλαίσιο των σχέσεων αμοιβαίας καλής γειτονίας, χωρίς, επαναλαμβάνω, να ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε απαντήσεις πολύ συγκεκριμένες σε αυτή την τραγική κατάληξη. Κύριε Μαντά, έχουμε ήδη μια πρώτη αντίδραση και από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Έντι Ράμα, ο οποίος χαρακτήρισε εξτρεμιστή τον ομογενή που έχασε τη ζωή του. Είπε ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε αθώς ζωές. Έβγαλε αμέσως μια ανακοίνωση και μίλησε για μια εξτρεμιστική τρέλα ο κύριος Ράμα. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Μήπως ήταν και πολύ νωρίς την πλευρά της Αλβανίας να χαρακτηρίσει έτσι αυτό το περιστατικό και τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, κατά οποίες συνθήκες θα διερευνηθεί και θα μάθουμε. Κοιτάξτε, ξαναλέω, δεν θα μπω στη θέση μέσα από σχόλια το πρωί της Δευτέρας 29 Οκτωβρίου να επιχειρήσω εκτιμήσεις για τις δηλώσεις του κυρίου Ράμα έστω μέσω αυτού του τρόπου. Τις εκτιμήσεις θα τις κάνουν οι αρμόδιοι, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο θέμα, και αυτό δεν απαντάται προφανώς με ένα Twitter, θα θέλει πολύ περισσότερη εμβάθυνση, μέσα σε αυτή την τραγωδία που ζει η οικογένεια αυτού του ανθρώπου, το χωριό, όλοι οι άνθρωποι μας εκεί, οφείλουμε ως ελληνική πολιτεία να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε, θα έλεγα, σαφείς απαντήσεις γιατί υπήρξε απώλεια ανθρώπινη ζωή. Έχετε εικόνα εσείς τώρα από την περιοχή για πώς είναι η κατάσταση, το κλίμα, οι άνθρωποι? Προφανώς δεν μπορώ να έχω εικόνα. Όχι, έχετε επικοινωνήσει, φαντάζομαι, τηλεφωνικά. Κοιτάξτε, δεν έχω εικόνα τέτοια που να ούτε ρεπορτάζ να κάνω, όχι, ούτε αλίμονο. Όχι, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Αυτά που... Ό,τι βλέπουμε ότι μεταφέρεται από τα μέσα ενημέρωση, λοιπόν. Νομίζω όμως, και αυτό είναι το τελικό, αν θέλετε, σχόλιο μου για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, εδώ χρειάζονται απαντήσεις, χρειάζεται απόλυτη διελεύκανση, χρειάζεται δημοκρατικό μέτωπο απέναντι σε όσους επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία για και ενώ τα ακραία εθνικιστικά στοιχεία ένθεν και ένθεν, και νομίζω ότι και η αλβανική κυβέρνηση, για να πω και μία κουβέντα ακόμη, οφείλει να συμβάλλει σε αυτό το, σε αυτή την προσπάθεια, διότι δεν συμφέρει καμία πλευρά, δεν συμφέρει τους λαούς μας, δεν συμφέρει να έχουμε αναζωπήρωση μιας κατάστασης που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή, και μάλιστα την ώρα που κάνουμε βήματα, συγκεκριμένα βήματα, και σας τα είπα, ομαλοποίησης των σχέσεων μας. Θέλω να αφήσουμε αυτό το θέμα, γιατί θα έχει και εξελίξεις και περιμένουμε να δούμε και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης τι θα πράξει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών πλέον, ο κ. Τσίπρας, και τι θα απαντήσει και η αλβανική πλευρά για όλο αυτό που έγινε. Θέλω να...